Ο Σύλλογος για την Προστασία και Αναβίωση της Παλιάς Πόλης διοργάνωσε μια ιδιαίτερα σημαντική και ουσιαστική εκδήλωση για το μέλλον των γιορτών Παλιάς Πόλης, θέτοντας ερωτήματα για το πώς μπορούμε να κάνουμε καλύτερες τις γιορτές Παλιάς Πόλης και την ζωή των κατοίκων του οικισμού κατά τη διάρκεια τους, ποια θα είναι η συμβολή των γιορτών στην οικονομία της πόλης και πώς μπορεί να βελτιωθεί βοηθώντας ταυτόχρονα την τοπική αγορά και διαμορφώνοντας μια διακριτή τοπική φυσιογνωμία στον θεσμό. Η προχθεσινή εκδήλωση ήταν σε συνέχεια και άλλων εκδηλώσεων που το τελευταίο 1,5 χρόνο έχει πραγματοποιήσει ο Σύλλογος των Κατοίκων με κύριο άξονα, κύρια αναφορά την παλιά πόλη της Ξάνθης και τα θέματα και τα ζητήματα που προκύπτουν, είτε πρόκειται για την αρχιτεκτονική της δομή, είτε για την καθημερινότητα την τωρινή. Και αυτή τη φορά έγινε μια εκδήλωση που αφορούσε αποκλειστικά στις γιορτές της Παλιάς Πόλης. Η εκδήλωση αποτέλεσε ένα βήμα διαλόγου, θα έλεγα, ή αν θέλετε ο Σύλλογος των Κατοίκων άνοιξε με δημόσιο τρόπο τη συζήτηση ανάμεσα σε όλους τους ενδιαφερόμενους φορείς για αυτές εδώ τις γιορτές. Αυτό είναι και ο λόγος που προσκλήθηκαν και η Δημοτική Αρχή, Δημοτική Σύμβουλη, καθώς και σύλλογοι που συμμετέχουν σε αυτές τις γιορτές. Θα έλεγα ότι ένα από τα αρνητικά γεγονότα ήταν η πολύ μικρή ανταπόκριση από τη μεριά των συλλόγων, καθώς επίσης και το γεγονός ότι εμφανίστηκε από τη Δημοτική Αρχή κυρίως ο πρόεδρος του Κέντρου Πολιτισμού να είναι απολογητικός για όσα οι ομιλητές αλλά και οι παρευρισκόμενοι έθεσαν σαν καθημερινά προβλήματα κατά τη διάρκεια των γιορτών Παλιάς Πόλης. Εκείνο που μπορούμε να πούμε ότι είναι σημαντικό είναι πως όλοι συμφώνησαν πως έχουμε πλέον έναν γιγαντισμό των εορτών, ο οποίος έχει δημιουργήσει, ας το πούμε έτσι, παράπλευρες απώλειες και δεν έρχεται να λειτουργήσει αρμονικά με την κατάσταση που υπάρχει αυτή τη στιγμή στην Παλιά Πόλη. Εκεί εντοπίστηκε και το μεγάλο πρόβλημα που έχει προεκτάσεις και κοινωνικές και οικονομικές. Τονίστηκε επίσης από τους περισσότερους ότι θα πρέπει να δώσουμε μεγαλύτερη προσοχή σε ζητήματα πολιτισμού, στο ύφος των εκδηλώσεων, αλλά και στο γεγονός ότι οι εκδηλώσεις θα πρέπει να αποκτήσουν μια συγκεκριμένη θεματολογία και μια στόχευση, γιατί έτσι όπως είναι τώρα, ανοργάνωτα θα έλεγα και με έναν γενικό τρόπο τοποθετημένες οι εκδηλώσεις και αθρηστικά συσσωρευμένες οι εκδηλώσεις που οργανώνει το Κέντρο Πολιτισμού, όλα αυτά καθυποτάσσονται από την εικόνα της υπαίθριας ταβέρνας που για 8 με 10 μέρες υπάρχει στην περιοχή. Πάντως, παρόλες τις διαφορετικές απόψεις που τέθηκαν κατά τη διάρκεια του διαλόγου, κοινή συνισταμένη όλων ήταν ο μη συνδυασμός και συνυφασμός των γιορτών Παλιάς Πόλης με το γενικότερο πλαίσιο ανάπτυξης της περιοχής της Παλιάς Πόλης. Προφανώς εκφράστηκαν και αντιρρήσεις και φάνηκαν και διαφορετικές απόψεις. Συμφώνησαν όμως οι περισσότεροι ότι δεν θα πρέπει να συνδέσουμε το ζήτημα των γιορτών Παλιάς Πόλης με το γενικότερο ζήτημα και την άποψή μας και τα σχέδιά μας για την Παλιά Πόλη της Ξάνθης, διότι αποτελεί ένα ξεχωριστό ζήτημα και έναν θεσμό ο οποίος είναι πολύ σοβαρός με μεγάλες οικονομικές και πολιτιστικές προεκτάσεις. Γι' αυτόν εδώ το λόγο, στο κλείσιμο τονίστηκε και από τη μεριά του Συλλόγου ότι ο Σύλλογος Κατοίκων θεωρεί πως πρέπει ξεχωριστά και βήμα-βήμα να συζητιώνται τα ζητήματα αυτά και να κατατίθεται προτάσεις. Η αλήθεια είναι ότι υπάρχει ένα υλικό προτάσεων που προέκυψε από αυτήν εδώ την εκδήλωση. Θεωρώ ότι είναι οι περισσότερες χρήσιμες και για το Κέντρο Πολιτισμού, καθώς όπως τονίστηκε και στην εκδήλωση, φέρει, αν όχι ακέραια, την μεγαλύτερη ευθύνη και έχει βεβαίως και την αρμοδιότητα σχετικά με τα όσα συμβαίνουν στις γιορτές Παλιάς Ξάνθης. Από τη μεριά μου, εκείνο που μπορώ να προσθέσω τελειώνοντας είναι ότι συμμετείχα στην εκδήλωση και ως Δημοτικός Σύμβουλος και μέλος της Επιτροπής του Δημοτικού Συμβουλίου για την Παλιά Ξάνθη, αλλά και ως κάτοικος και μέλος του Συλλόγου, και θα έλεγα ότι είναι ενθαρρυντικό το γεγονός ότι ο Σύλλογος προσπαθεί με δημόσιο τρόπο να ανοίξει μια συζήτηση
συζήτηση με όρους δημοκρατίας, σοβαρότητας και νυφαλιότητας γύρω από ένα ζήτημα το οποίο σε πάρα πολλές παραμέτρους έχει ξεφύγει από τα καλώς νοούμενα όρια και έχει δημιουργήσει ανεπανόρθωτες ζημιές σε πολλές περιπτώσεις στην καθημερινότητα των κατοίκων και της παλιάς πόλης. Να σημειώσουμε τέλος ότι προσκεκλημένη στην εκδήλωση ήταν η Επιτροπή του Δήμου για την Παλιά Πόλη, το Κέντρο Πολιτισμού Δήμου Ξάνθης, το Επιμελητήριο Ξάνθης, η Ομοσπονδία Επαγγελματιών Βιοτεχνών και Εμπόρων Ξάνθης, το Σωματείο Επαγγελματιών με καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος νομού Ξάνθης, η Διεύθυνση Αστυνομίας Ξάνθης, σύλλογοι που συμμετέχουν στις γιορτές Παλιάς Πόλης, πολιτιστικοί σύλλογοι καθώς και κάτοικοι της περιοχής.